Ο Μάκης Βορύδης πήρε το δαχτυλίδι από τον Αντώνη Σαμαρά. Ρεσιτάλ αρχηγικής εμφάνισης Βορύδη στη Βουλή σήμερα. Φλέγεται η Τουρκία από τις διαδηλώσεις των Κούρδων. Οι Κούρδοι βάζουν φωτιά στην Τουρκία και απειλούν με πόλεμο μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας. 15 οι νεκροί Κούρδοι στις διαδηλώσεις στην Τουρκία. Βία επεισόδια και στη Γερμανία. 23 τραυματίες. Αποκάλυψη. Δεν μας δανείζουν χώρες, αλλά ο EFSF. Δεν χρειάζεται συμφωνία των χωρών για κούρεμα ή νέο δανεισμό. Διαφωνία Τρόικας κυβερνήσεως για τα κόκκινα δάνεια. Η Τρόικα θέλει να ελέγξει τα δάνεια των μεγαλοεπιχειρηματιών. 4 ώρες συζητούσαν. Άγριο τσακωμός. Οι Έλληνες καρφώνουν στο ΣΔΟΕ Έλληνες. 70.000 καταγγελίες στο ΣΔΟΕ. Ορκίζομαι, μοναχοπέδι μου, ότι θα πληρώσουν οι δολοφόνοι, λέει ο τραγικός πατέρας για το θάνατο του πεζοναύτου στον Βόλο. Σπαραχτική η αντίδρασή του. 17.000 νεκροί στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι. Είναι εικόνες από το νεκροταφείο, το ομαδικό τάφο που θάφτηκαν το 330 μετά Χριστόν από το λεπίδι του Θεοδόσου και από τον Γότθο στρατηγό, το γνωστό Γότθο στρατηγό, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε για να αφανεί στους Έλληνες, αγαπητέ μου Νίκο Χιδηρόπουλο, τους Έλληνες εθνικούς. Να πάμε και στους καλεσμένους μας, αφού δούμε πρώτα ένα σχετικό. Έλα την κάμερα εδώ, Ράνια, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να δούμε τι έγινε στη Βουλή. Σήμερα στη Βουλή βγήκαν τα μαχαίρια. Είμαστε πλέον σε πρόωρες εκλογές. Το πότε θα γίνουν, κανείς δεν γνωρίζει. Αυτό που ξέρουμε όμως ότι η εικόνα του Κοινοβουλίου όχι απλά μυρίζει εκλογές, αλλά ο δρόμος για τις εκλογές είναι κοντινός. Δείτε τι έγινε μεταξύ του κύριου Σταμάτη και του κύριου Δραγασάκη σήμερα, γιατί εγώ ως δημοσιογράφος το καταγράφω. Η καταγγελία του κύριου Δραγασάκη για τη διαπλοκή σωστή και αληθινή. Τα ονόματα όμως που απέφυγε να πει ενόχλησαν. Να το δούμε. Σήμερα αρκεί ένας ισχυρός επιχειρηματίας, ένας μεγαλοεκδότης, καμιά φορά και μέτριος εκδότης, ένας εφοπλιστής, ένας φίλος του Πρωθυπουργού μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο και να κυρωθεί ένας νόμος, να κυρωθεί ένα πρόστιμο. Δεν είναι. Να πάω στο εισαγγελέα, θα μου πείτε. Θα μου πείτε να πάω στο εισαγγελέα. Λοιπόν, έτσι φτάσαμε, κύριε Σταμάτη, στην χρεοκοπία. Πηγαίνετε στο εισαγγελέα, λοιπόν. Δύο πνευματικού και μια εξαιρετέω, ο κύριο Χίτο και κυρία Παπαλουκά, μαζί του κύριο Χρυστοφορίδη. Σα ευχαριστώ όλου, κύριοι συνάδελφοι, που είστε σήμερα εδώ. Μεγάλη μου τιμή. Πάμε στον Αδέντο Καψαμπέλη, ο οποίο ξεκίνησε αιχμηρά. Ναι, λέω ότι αυτό το στιγμιότυπο που είδαμε ήταν όντω το πιο ζωηρό της συζήτησης της πρώτης μέρας. Ονόματα άκουσες. Βεβαίως δεν ακούσαμε, αλλά θεωρώ ότι οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ ήξεραν ότι δεν πρόκειται να ακουστούν ονόματα. Ούτε. Γιατί? Είπα, οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ. Να το συζητήσουμε αν θες μετά. Ήταν μία εκ του ασφαλούς αναμέτρηση αυτή, γιατί ούτε ο ένας ούτε ο άλλος δεν πρόκειται να πει όνομα, δηλαδή ούτε η κυβέρνηση ούτε η αντιπολίτευση. Εντυπώσεις παίχτηκαν. Κατ' εμέ όμως, επειδή ρώτησε τον κύριο Ζώη για τον κύριο Βορύδη, επειδή άκουσα όλη τη συζήτηση μέχρι πριν από λίγο, πιστεύω ότι το σημαντικότερο στοιχείο ήταν η αναμέτρηση του κυρίου Βορύδη με τον κύριο Δραγασάκη, η οποία ήταν υψηλού επίπεδου, ήταν μια πολιτική αντιπαράθεση. Ιδεολογική, θα έλεγα. Και ιδεολογική και πολιτική. Δηλαδή ναι, αλλά κάνε γρήγορα, είμαστε πολύ καλεσμένοι. Είμαι γρήγορος εγώ, όπως ξέρεις, μετά δεν παρεμβαίνω κιόλας και πολύ. Δεν έριξε το επίπεδο, τέθηκαν πολιτικά ζητήματα. Ο κύριος Βορύδης. Κάτσε, Αντρέα, τώρα μου τα στρογγυλεύεις και εσύ. Μισό λεπτό. Εδώ μίλησε για διαπλοκή ο ένας, ανταπαντά ο άλλος, ονόματα λέει ο ένας. Για το Σταμάτη. Το Δραγασάκη λες. Εγώ λέω για το Βορύδη και το Δραγασάκη. Ο κύριος Βορύδης έκανε. Πήρε μια... το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το έκανα μια ανάγνωση και έβριξε τα points. Points, τα λάθη. Αυτό Άξι. Και είπε τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Σκοπός του νόμου η φορολόγηση εισοδημάτων που δεν φαινόταν στη μυθοδοσία. Αυτό λέγεται νόμιμο ξέπλυμα, κύριε. Κύριε Βαρτζόπουλε, αυτά δεν συνάδουν με την εύρυθμη λειτουργία και το ισοδίκιο τη φορολογία. Θα με επιτρέψετε να σα πω, κύριε Βελόπουλο. Είναι για τι τραπεζίτε, ξέρετε, για τα μεγάλα στελέχη. Αυτό ο νόμο τραπεζίτε είναι αυτό. Ότι αυτά βλέπει ο κόσμο. Για να απαντήσω τώρα σε αυτό το οποίο καταγγέλλατε, θέλει μια προετοιμασία την οποία δεν την έχω αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μελετηθεί. Εσεί δεν ξέρετε ότι έχετε κάνει τροπολογίε και αθώσετε τι διοικήσει των τραπεζών. Ναι, μια στιγμή αυτό ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Λέω εγώ, μια τροπολογία πέρασα. 5-6 αθώθηκαν όλοι. Αντιλαμβάνεστε ότι επί του συγκεκριμένου, αν θέλετε μια κουβέντα, ότι εάν ο οποιοδήποτε
είναι υποκείμενο σε οποιαδήποτε συκοφαντική, αν θέλετε, ή άλλη κακόβουλη δραστηριότητα, δεν θα πάρει ποτέ αποφάσεις. Αυτό, αυτό είναι ασυλία, άλλο λέω εγώ. Απειλάγησαν έτσι αναδρομικά πολλοί εξ αυτών. Και ξέρετε τι εννοώ, κύριε Πατσόκου. Ασυλία πρόκειται, Κυριάκο. Αν μου επιτρέψετε, δεν τυχαίνει να έχω το ΦΕΚ εδώ, ναι, στο οποίο αναφέρθηκε. ΦΕΚ 18 Απριλίου 2013, ναι, το οποίο λέει στο άρθρο 78 ότι δεν συνιστά, λέει, απιστία για τον πρόεδρο ή τα μέλη του Δουσού και τα στελέχη των τραπεζών, η σύναψη δανείων. Αυτό έγινε για τα κομματικά δάνεια, κύριε Χρυστοφορίδη. Δεν σε ενόχλησε σε αυτό. Ασφαλώς. Είχαν τόσα χρόνια στα συρτάρια τους, τις λίστες, τα DVD, τα CD, τα USB. Βέβαια, τα στο οποία... φωνή μιλάμε με διευθύνσεις και ονόματα πάντοτε. Και δεν είναι υπέρ των... Ακούσουμε τον κύριο Βαρτζόπουλο, παρακαλώ, παραπονούμε. Δεν θα έπρεπε. Όπως σας είπα και προηγουμένως, και προσωπικά αλλά και σαν κόμμα, δεν έχουμε απολύτως καμία αντίρρηση να διεξάγουμε οποιοδήποτε πολιτικό αγώνα, όσο οξύς και αν είναι αυτός. Πραγματικώς πρόκειται για μια ουσιαστική συγκρούσεως και ας είναι όσο οξία θέλει αυτή η σύγκρουση να είναι, αρκεί βεβαίως να διατηρηθεί ένα πολιτικό, πολιτισμικό επίπεδο και μια συγκεκριμένη αισθητική. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μας η προσέγγιση. Αν βάλουμε τη λάσπη κύριε στον ανεμιστήρα... Κύριε Βαρτζόπουλε, πότε η ελληνική ριζοσπαστική αριστερά είχε αισθητική? Αυτά είναι το τραντήσιο εκπρόσωπο που διάβουν και ο Γιώργιάδη. Δεν μιλάω για την έννοια της αισθητικής. Όταν έχεις το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τον Άδων και ο Γιώργιάδη, η έννοια της αισθητικής έχει καταληθεί εκ των προτέρων. Γιατί δεν μιλάει καλά. Αντιλαμβάνεστε ότι εάν φτάσουμε στο σημείο... Πάμε σε εκλογές, αυτό αντιλαμβάνουμε εγώ. Πάλι, αν φτάσουμε στο σημείο πάλι, οι έλθε και έθνε κατηγορίες να είναι επί προσωπικού επίπεδου περί διαφθοράς, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό εδώ μας ρίχνει δεκαετίες πίσω και δεν τιμά κανέναν. Κανέναν. Ας μιλήσουμε για πολιτική και ας μιλήσουμε για Να το πάρει στο σπίτι αν δεν είναι πρώτη κατοικία. Γιατί λοιπόν, δεν έχει παιδιά. Άμα το πατρικό τα παιδιά του δεν πρέπει να έχουν σπίτι. Μισό λεπτό. Δεν έχουμε δει στοιχεία όσον αφορούν ποιο είναι το χρέος. Τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, Νίκο, φίλος έχουμε τα τελευταία 40 χρόνια. Στη Θεσσαλονίκη πήρε δάνειο 200.000. Και πάλι χρώσταγε για τον Νίκο. Δεν σα ξανακαλέσω. Κανένα πρόβλημα. Μιλάει ο κύριος Τόλιος, πετάγεται συνεχώς και δεν επιτρέπεται στον κύριο Τόλιο που εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που είναι σήμερα στην αντιπολίτευση και θα γίνει κυβέρνηση, να μιλήσει. Εάν το θεωρείτε σωστό. Το μόνο που δεν συμφώνησε ήταν αυτό, τα κόκκινα δάνεια, η πρώτη κατοικία. Ένα λεπτό για τους πληστηριασμούς συμφώνησε στο μόνο. Όλα τα υπόλοιπα μεταδόθηκαν στο επέκεινα. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό, αν θα είναι το Νοέμβρη, δεν ξέρω πότε θα είναι. Λοιπόν, κατά συνέπεια λοιπόν να θέσω ένα θέμα γιατί απασχολεί ένα μεγάλο μέρος αυτή τη στιγμή νοικοκυριών που βρίσκονται σε αδιέξοδο. Δεν έχουν, μείναν άνεργοι, έχουν περικοπές εισοδημάτων, δεν έχουν να πληρώσουν. Για μας η λύση ποια είναι? Όταν μιλάμε για μια νέα συσάκτεια, στη λογική λέμε μια νέα συσάκτεια. Δεν τα λέτε εσείς αυτά που είστε άνθρωπος που κοιτάτε τον ημερογραμματιάρι. Δεν τα λέτε αυτά. Έχω καλεσμένο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Στρατούλης είπε θα κόψουμε το κεφάλι μας, θα βρούμε τα λεφτά. Λοιπόν, το μέμε κεφάλι δεν μου λέει λεφτά. Καλά, μην μιλάμε για κεφάλια τώρα. Εγώ το πει και ο Στρατούλης, δεν το πει. Εντάξει, λέμε. Ο άνθρωπος θα κόψουμε το λαιμό. Μόνο μη κυβερνητικές δεν είναι. Δεν λέω εγώ ότι οι άνθρωποι θα μιλήσει ο κύριος Ζώης. Θα κάνετε αυτό σήμερα. Δεν ξέρω γιατί σήμερα είστε ζωηροί όλοι. Αλλά διακόπτε του ομιλητέ. Με επιτρέψετε. Εκτό από τον Καψαμπέλη. Σήμερα ο Ανδρέα είναι τύπο και υπογραμμό. Κυριακό. Τέλο, Βασίλη. Δεν λέω εγώ. Δίνω το λόγο. Αποκάλυψη λοιπόν. Δεν λέω εγώ ότι καταχράστηκαν τα χρήματα. Τι δουλειά όμω έχει η αντιπεριφερειάρχη κόρη του Λευτέρη του Καλογιάννη, του παλιού βουλευτή, να φτιάχνει βάρκε από τα Γιάννενα στη Στρι Λάγκα. Και να ήταν μόνο η κόρη. Θα τρελαθούμε, βάρκε. Έχει μία από τα έργα που έχει αναλάβει, ένα από τα έργα είναι η κατασκευή να φτιάχνει βάρκες, η ΜΚΟ, για τη Στρι Λάγκα, από τα Γιάννενα. Μια χαρά είναι. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν λέω, επαναλαμβάνω, καταχράστηκε. Ωραία. Αυτό θα το βρει ο έλεγχος. Για να πάμε στον κύριο Ζώη τώρα, ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του. Σας ακούω, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, καλύτερα. Εδώ έχω μία παρατήρηση από τις αρχές, έτσι. Υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες κάνουν δουλειά. Άνθρωποι οι οποίοι διαθέτουν χρόνο, διαθέτουν υγεία έτσι, και προσπαθούν να στηρίξουν τον συνάνθρωπό τους οπουδήποτε στον κόσμο. Δεν μπορεί να επιτρέπεται λοιπόν εξαιτίας της ύπαρξης κάποιων μη κυβερνητικών οργανώσεων οι οποίες έχουν δημιουργηθεί απλώς για να μασούν το χρήμα το δημόσιο
να δυσφημίζονται ή να συκοφαντούνται σε κίνδυνο όλες. Είναι έλεγχο που έχουμε κάρτες συγκεκριμένες για αυτό το θέμα και νομίζω ότι αυτό είναι μια αποκάλυψη γνωστή βέβαια στους κύκλους της, αλλά η ίδια θεωρεί ότι δεν είναι καθόλου αποκάλυψη γιατί είναι μια νομιμότατη μη κυβερνητική οργάνωση την οποία τη χορήγησαν κανονικότατα. Μάλιστα. Η κυρία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Η κόρη του κ. Σιμίτη, γιατί έλεγε ο άλλος για... Και, γι' αυτό απάντησα έτσι, αλλά δεν ήξερα αν ήθελες να το έχεις στο θέμα. Ναι, ασχολείται μη κυβερνητικές, δεν ξέρω βέβαια χρηματοδοτεί. Τι τα λέει μη κυβερνητικές, για ανάπτυξη συνεργασία και την επίγουσα βοήθεια. Δεν υπάρχει, Κυριάκο, μη κυβερνητική οργάνωση που να μην χρηματοδοτείτε. Δεν υπάρχει. Ακούστε κάτι. Η πρόταση είναι μία και εγώ τη λέω. Εσύ ελληνική λαέ, κάτσε εκεί και πήρε 600 και 500 ευρώ να επιβιώσει. Τώρα του δίνει ιδέες να με καλέσει, κύριε Ζωή, να με καλέσει. Τώρα άκουσε, αγαπητέ Δημήτρη Βαρτζόπουλε, βέβαια δεν είσαι πια γενικό γραμματέα, αλλά νομίζω ότι αυτό θα ήταν μια οφειλόμενη υποχρέωση εκ μέρους σου και λίγο πριν μπει στο στίβο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι ένα χαρτί που μπορείς να επικαλείσαι. Να προτείνεις εκ του μηδενινός, από μηδενικής βάσης αξιολόγηση όλων των ΜΚΟ. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση η οποία φορολογεί, ξαναφορολογεί, ξαναφορολογεί. Όχι, το λέει. Μα δεν λέω για το λέει, αγαπητέ μου Ανδρέα. Μιλάω για πράξη. Δηλαδή, εξαγγελία, δέσμευση, χρονοδιάγραμμα, πράξη. Εξαγγελία, δέσμευση, χρονοδιάγραμμα, πράξη. Και αν δεν το κάνει η Νέα Δημοκρατία, θα το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, να επιτρέπετε να πω δύο λόγια. Μισό λεπτό, θα απαντήσω. Αυτό το πάρτι για μας θα τελειώσει. Όσοι είναι να απολογηθούν, ας απολογηθούν μέχρι τώρα. Και αυτό που είπε ο κύριος Καψαμπέλης, το λένε και το είπαν και άλλοι, ωραία. Το λένε και το είπαν και άλλοι. Έχουν ευθύνες που δεν το έκαναν. Εμείς από τη δική μας πλευρά λέμε θα βάλουμε τέρμα και σε αυτό το πάρτι. Κύριε Παλουκάς, παρακάτω τον κύριο Παλτσόπουλο και μετά εσύ. Να ρωτήσω κάτι. Δεν μου απάντησε. Μισό λεπτό. Όχι. Επειδή είσαι ειδικός. Κάτι είπες για ψυχιατρική. Ναι, να απειλήσουμε όμως για τις ΜΚΟ. Μην το γυρίσουμε το θέμα και δεν απαντήσουμε για ΜΚΟ. Θα απαντήσει για τις ΜΚΟ, αλλά επειδή είσαι ειδικός τώρα στην ψυχιατρική. Κάτι έγραψε στα ιατρικά, θέλω να πάμε λίγο. Όχι, δεν έγραψα τίποτα. Σε μια συνέντευξή μου στο Βήμα FM ρωτήθηκε ποια από τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής, τα τωρινά, θα είχαν μεγαλύτερη ανάγκη ψυχοθεραπείας. Και είπα ότι κατά την άποψή μου εκεί που υπάρχει το μεγαλύτερο ζήτημα εσωτερικού διχασμού. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτός ενδεχομένως θα χρειαζόταν. Αυτός είναι σοβαρός λόγος που θα εκφωνήσετε προεκλογικά, έτσι. Κατάλαβα. Κατάλαβα από τη σοβαρότητά σας αυτά που είπατε. Δεν πειράζει, δεν θα σχολιάσω. Εγώ το άκουσα. Το άκουσε ο κόσμος. Δεν θα πέσω σε αυτό το επίπεδο. Δεν θα πέσω σε αυτό το επίπεδο. Από αυτού θα με επιτρέψετε να σας πω ότι η κουβέντα έγινε τόσο χειμωνιστικό επίπεδο και αν δεν μπορείτε να αντιληφθείτε χειμωνιστικό επίπεδο, το οποίο δεν μπορώ να το συζητήσω και να το πω. Επειδή μιλάμε. Αλλά δεν μπορούμε να συζητήσουμε με χιούμορ, τότε με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ένα λεπτό τώρα. Δείτε τι γίνεται τώρα στο καλαμπουράκι. Όταν λέμε δεν μιλάμε για καλαμπουράκι. Με συγχωρείτε, αν λέτε τι είναι σκοτσάνε, έτσι θα το πω. Και α με παραξηγήσουν τι λέτε. Γιατί μιλάμε για κοτσάνε. Χοντρέ κοτσάνε.